Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 9, η παράβαση των θείων εντολών. Παρότι ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του παλαιού νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα, γιατί ο παλαιός νόμος είναι νόμος κατάρας. Καταραμένος ο άνθρωπος που δεν επιμένει σε όλες τις εντολές του νόμου αυτού για να τις εφαρμόσει. Και όλος ο λαός θα απαντήσει, ήθε να γίνει Δευτερονόμιο. Και όπως ο Κύριος τους μιλούσε, και αυτοί δεν υπάκουγαν, το ίδιο έκαναν και αυτοί και ο Κύριος δεν άκουσε, λέει Κύριος ο Παντοκράτορ, Ζαχαρίας. Κύριε, λέει σόν μας, γιατί σε σένα έχουμε την ελπίδα μας. Οι απειθείς άνθρωποι καταστράφηκαν, ενώ εμείς εν καιρό θλίψεως θα σωθούμε, Ισαΐας. Αν άκουγες τις εντολές μου, η ειρήνη σου θα ήταν πλούσια σαν τον ποταμό και η δικαιοσύνη σου θα έβαινε ομαλά όπως το κύμα της θαλάσσης. Αλίμονο στους αθετούντες και στους κατ' επανάληψη παραβαίνοντες τον νόμο Κυρίου, φόβος και λάκκος και παγίδα θα υπάρχει για εσάς που κατοικείτε στη γη και δεν θα ξεφύγετε την καταστροφή. Όλοι θα τιμωρηθούν για τις κακές τους πράξεις, αλλά διαφορετικά όσοι αμάρτησαν και ήταν ειδωλολάτρες ελαφρότερα θα τιμωρηθούν ως παραβάτες του φυσικού νόμου, ενώ οι Ιουδαίοι σφοδρότερα ως παραβάτες και του φυσικού αλλά και του γραπτού νόμου του Θεού που είχαν και κατηχηθεί και διδαχτεί. Επομένως, η τιμωρία θα γίνει αναλόγως του πότε, αλλά και από ποιον έγινε το αμάρτημα, αλλά διαφορετικά αναλόγως της γνώσεως και της δυνάμεως του καθενός. Ρωμαίοι. Καθένας που ακούει τα λόγια με αυτά και δεν τα πραγματοποιεί, μοιάζει με άνθρωπο ανόητο που έχτισε το σπίτι του όχι σε στερεό θεμέλιο, αλλά πάνω στην άμμο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια από τα πολλά νερά και φύσηξαν και άνεμοι και χτύπησαν το σπίτι εκείνο και έπεσε ολοκληρωτικά. Ματθαίος. Θα είσαι καταραμένος στην πόλη και στους αγρούς, καταραμένες οι αποθήκες σου και τα περισσεύματά σου, καταραμένα τα παιδιά σου και οι καρποί της γης σου, τα κοπάδια των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Καταραμένες θα είναι όλες οι είσοδοί σου και οι εξοδοί σου, οικίες, πατρίδα, ζωή, αν δεν φυλάξεις τον νόμο του Κυρίου, Δευτερονόμιο. Είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ ότι είναι πολύ μικρός ενώπιον Θεού όταν έγινε βασιλιάς λαμβάνοντας στα χέρια το σκύπτρο και ο Θεός τον έκρισε βασιλιά και του είπε να ξολοθρέψει τον Αμαλέκη γιατί αμάρτησε στο Θεό. Γιατί δεν υπήκουσε στην εντολή του Θεού και τον παρήκουσε και είπε ο Σαούλ ότι άκουσε το λαό του, βασιλιών. Είναι ασέβεια να λέμε αδύνατες πως είναι οι θείες εντολές, βασίλειος. Έχει ανακατευτεί ότι είναι κοινό στη φύση με εκείνους που εξ αρχής παραδέχτηκαν το πάθος που μας έφερε μέσα μας την νόσο με την παρακοή νήσης. Όλη κτήση πειθαρχεί στις θείες εντολές και μόνο ο άνθρωπος απειθαρχεί αυτός για τον οποίο έγινε όλη κτήση. Όσους τον πατέρα δεν μιμούνται και ο πατέρας όταν το φωνάζουν πατέρα δεν τους ακούει. Πλησίασε λοιπόν το δεσπότη με τα γνωρίσματά του και θα σε ασπαστεί σαν το παιδί του. Χρυσόστομος. Όποιος λοιπόν τηρήσει όλο τον νόμο και φταίξει μόνο σε ένα είναι ένοχος και σε όλα. Ιάκωβος. Οποιοςδήποτε θα παραβεί μια από τις εντολές μου που φαίνονται πολύ μικρές και θα διδάξει έτσι τους ανθρώπους ελάχιστος θα κηρυχτεί και στη βασιλεία των ουρανών. Ματθαίος. Ένας ο Κύριος με την ορθή πίστη την τήρηση όλων των εντολών, αμόνιος. Η τήρηση των εντολών γεννά απάθεια και απάθεια γνώση, η συνήθεια της πράξης των εντολών, τη συνήθεια των αρετών, θαλάσσιος. Παράνομος όποιος δεν φυλάει όλο τον νόμο ή όποιος παραβαίνει και μια μόνο εντολή, γιατί και από μια μικρή παράληψη μπορεί να κινδυνέψουν όλα και ό,τι έγινε παραλίγο είναι σαν να μην έγινε. Όπως ακριβώς και εκείνος που παραλίγο να πεθάνει δεν πέθανε αλλά ζει ή και όποιος παραλίγο να ζει δεν ζει αλλά πέθανε. Ή αυτός που παραλίγο να εισέλθει δεν εισήλθε, σαν τις πέντε παρθένες, έτσι και όποιος παραλίγο να φυλάξει τον νόμο δεν το φύλαξε, αλλά είναι παράνομος, βασίλειος. Περί συγκοινωνίας παρανόμων. Το ευσεβές, είτε λίγο είτε πολύ, το παραβείς, είναι το ίδιο, Δημοσθένης. Κατά Φιλίππου.